Καλησπέρα σας από το Μαζαράκι. Τελευταία αναμέτρηση για σήμερα Σάββατο για την κατηγορία Development και οι ομάδες είναι ο Comic Μαστρός, όπως μας είπε και ο Βασίλης Αγιωτόπουλος, με αντίπαλο τους Σεν Πάουλη. Μεγάλο τέρμπι. Σερβέτας έδωσε έξω για τον Λίγκρι, ο οποίος στόχησε. Ωραίος από τον Εστασινό στον Λίγκρι, ο οποίος στόχησε. 2-0. Τένις τώρα για τον Παντελή. Λεμονίδη σας στόχησε, ριμπάν από τον Λίγκρι. Πειράτος, μόνος που ήταν, γωνιακό τρίποντο, 5-0. Τένις. Λεμονίδης πάλι. Εξουσία, όχι, δεν ήταν εξαιρετικό φάουλ. Καλά είναι ο... δεν έχει κάποιος τραβέτας. Από τον Γρηγοράκη. Ο Μισθός τώρα έχει ξεκινήσει δυναμικά. Λάθος εδώ από τον Εστασινό. Κλέψιμο από το άλλο 23 από τον Παντελή. Λεμονίδης κλείστηκε. Ωραία άμυνα. Τένις. Παντελής. Πρέπει να φτάει κάτω στο γιόνιο χρόνο. Κοντάκι άστοχος. Ωραίο λέει απαλά άστοχο από τον Στασινό. Ωραία προσπάθεια. Πιτένης, Λεμονίδης. Πάω από τον Σερεβέτα, δύο βολές. Πειράτος για 3, εύστοχος, 2-2 πειράτος, 8-1. Εντυπωσιακό ξεκίνημα από τους κυπεδούχους. Λεμονίδης έχει λυσμό από τον Σπυράκο, όμως θα δώσει την μπάλα στον Τζεβελεκίδη. Εύστοχος εδώ από τους παγιοπαναγωγούς από τα ύψον βολών, 8-3. Παντελής τώρα θέλει να δώσει πιο γρήγορο ρυθμό, Λεμονίδης. Άσπαγος ο Λεμονίδης σε ένα εύκολο λέγαπι, είναι ακόμα κρύος. Τρία παραμένει. Στασινός. Σπυράτος. Ο Λίγκρις, ο Σερεβέτας.
Ουρανός, θα περάσει. Κλείθηκε εκεί, Λίγκρις. Σουτ φορείς ισορροπία, είναι άστοχος, Λεμονίδη στο rebound. Κατευθείαν στον Πιτένι, αριστερό Λεϊά, πάστοχο. Σερεβέτα, Σπυράτος τώρα. Γρηγορά εξέβγαλε για τον Σερεβέτα, είναι άστοχος προς από τη γωνία. Και ετοιμάζεται και ο Βασίλης Γιωτόπουλος για τον Κόμιτς μας τώρα. Λεμονίδης. Πολύ κακή ενέργεια εδώ από τον Τζεβελεκίδη. Δεν έχουμε καλά η Σεν Πάολη στο παιχνίδι. Στασινός, Σπυράτος. Νομίζω έγιναν βήματα, ναι, στηρίχτηκαν. Βγαίνει ο Σπυράτος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, με δύο αστοχα τρίποντα. Επιτέλει τώρα για τον Σεν Πάολη. Κίδης για 3. Καναναπήδησε, Λεμονίδης το πάτσο για το εξωτικό rebound. Δεν το πήρε. Ο Λίγκρις θα περάσει με το ταμπλό. Δεν την κάνει πάρα από χατήρι. Παραμένει το 8-3. Γύρωστε από τον Λεμονίδη, μπάλα εδώ το παίξει άσχημο παιχνίδι και δεν κατέληξε στο καλάθι. Σερεβέτα σε επιθετικό rebound και έτσι το foul δεν το λες. Μια βολή. Δεν μπήκε στο παιχνίδι Παναγόπουλος Κώστα, ρε. Και είσαι το φάουλ από τον Γρηγοράκη. Λεμονίδης, ξανά αστοχός, δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Φάουλ από τον Γιωτόπουλο. Νέα 5. Και θα βγει ο Παντελής και στη θέση του θα πει ο Τζαβάρας. Και ο Νικόλας θα μπει θέση του Σερεβέτα για τον Κόμιτς μας τώρα. Γιωτόπουλος για τον Στασινό. Νικόλας μπήκε, Γρηγοράκη. Goal foul. Αριστερό hook και είσαι το foul από τον Παναγόπουλο. 15.
πολύ. Μπορεί να μην είναι μεγάλο το σκορ, όμως θα το πούμε έτσι, τα vibes αυτής της αναμέτρησης είναι ότι υπάρχει πολύ ένταση στο παρκέ και πολύ πάθος για τη νίκη. Λεμονίδης και έτσι το φάουλ από τον Γιωθόπουλο, δεύτερο κιόλας. Πρόβλημα αυτό για τον Γιωθόπουλο τώρα. Λεμονίδης, εύστοχος, 11-17 το σκορ, με 3 και 20 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Καθυλός, κακή ενέργεια, κακή πάσα, Λεμονίδης. Σουτ για 3, από τον Τζοβάρι είναι άστοχος, τα συνόφερα το rebound. Το επιθετικό μετά το άστοχο τρίποντο από τον Τσιόγκα. Έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Για τον μικρό μισμα φορά το σκορ και τένις. Βλέπει εκεί τώρα με τους φιλούς, κακή απόφαση Λίγρης. Ωραία δημιουργία, συγκιατρής, εύστοχο, πολύ ωραία επίθεση. Το τρίπον ήταν από τον Εστατινό, 16-7, time out για τους Σεν Πάουλι. Για να δούμε τι έγινε στο time out των Σεν Πάουλι, ότι δεν έχουν πει καλά. Καταρχήν είναι πάρα πολύ κακή, έχουν πει μόλις αυτά, κόλλησε σχεδόν 8 λεπτά του γιου. Του δίνει το σουτ, θα το πάρει τώρα και καλά κάνουν και το δίνει, καθώς ήταν πολύ κακό το σουτ του. Σταθινός. Σε ζώνη τώρα είναι η Σεν Πάουλη, Γρηγοράκης. Άτσαλο τώρα από το λίωμά του, Σταθινός, Νικόλας. Που είναι μέγεθος, γυρίζει, σκοράρει, 18-7. Ένα λεπτό για τη λήξη του δεκαλέπτου. Τένις, πάει μόνο από αριστερά, κακή πάσα, Νικόλας έκλεψε, Λίγκρις. Ωραία πάσα στον Νικόλα, λέιζερ πάσα, 27. Πολύ διαβασμένη, πολύ συγκεντρωμένη. Ο Κομικλάσκορας. Έχουμε τώρα από την Κιτριτζής, από τη μεριά των Σεν Πάουλι. Τελευταία επίθεση για το δεκάλεπτο, Στασινός, 15 δευτερόλεπτα. Στη διάθεσή του για να τα επιλέξει.
όμως το ιδανικότερο τελείωμα για τον Κόμιτς. Εμάς τώρα 22-9, τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Αναμένουμε με ανυπομονησία τη συνέχεια. Αλλάξανε τώρα playmaker οι συμπάλλοι στη δεύτερη περίοδο. Παντελή τώρα έχει το χρήσμα να τακτοποιήσει κάπως την επίθεση, ο οποίος θα κάνει και το shoot. Άστοχος. Την μπάλα από τον Γρηγοράκη, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, συνετός και κάνει πράγματα τα οποία βολεύουν την ομάδα του. Λίγκρις. Νομίζω ότι εδώ αφήσει κάπως άτσαλα την μπάλα, καθώς είχε την δυνατότητα να πετύχει τον goal foul. Τέλος πάντων και σε δύο βολές. Μεγάλη διαφορά για τον Κόμισε. Πώς τώρα στο σύν 15 και τώρα. Παντελή. Εύκολο εδώ τρίποντο από τον Τζοβάρα. Και εγώ ήταν πάρα πολύ αυτό το μάνα του. 24-12. Και τον Σπυράκο, ο οποίος επέτρεψε στην πεντάδα τον Ιωτόπουλο και τον Πλούς για 3. Στοχός. Παντελής, πρέπει λίγο να τρέξει, να ανεβάσει τον ρυθμό. Το Βάρας από τις 45 ξανά. Καλά εδώ, δεν του ήταν το πατέρι, ήταν καλό το πάντως. Από τον Στεριόπουλο, άστοχο. Γιωτόπουλος. Συνθήση, θα κάνει λάθος. Έχει πάσα. Ο Νικόλας τη γύρισε το πόδι του. Γύρισε το πόδι του, πρόβλημα εδώ για τον Κόμιτς. Όσο έγινε αμέσως αλλαγή. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Το Βάρας. Στεριόπουλος. Και εδώ με έρμπολ το σουτ. Σε ρεβέντα πήγε πάλι στη θέση του Νικόλα, ο οποίος διευθυντικότητηκε, δεν νομίζω να γυρίσει. Πειράτος για 3. Παντελής έχει την μπάλα. Περιόπουλο. Τζοβάρας για 3. Κακό σου.
Γιωτόπουλος τώρα. Σπυράτος, δύο πολύ πυροί σταγκάρια του για τον Κομιτσμάστορα. Σερεβέτας, Γιωτόπουλος. Καλή κυκλοφορία η Βεδουκή. Σπυράτος, Σερεβέτας, Λίγκρης. Από την πίεση του χρόνου είναι άστοχος. Χάσει το ρυθμό τους οι γηπεδοί, καθώς ο τραυματισμός του Νικόλα τους αποδιοργάνωσε. Ο Γουαράκης εδώ δεν κατόρθωσε να πάρει το rebound. Επιστρέφει ο Λεμονίδης. Ο Παντελής τώρα για τρεις. Είναι πολύ άστοχη η Σεν Πάολη και δεν καταλαβαίνω γιατί επιμένω στα τρίποντα. Λίγκρι στο σουτ, άστοχο. Παντελής, ευστοχή, time out για τον Γιάννη Μάσορα, 24-14. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας, 24-14. Ο κόμιτς μας τώρα έχει το προβάδισμα από την αρχή του παιχνιδιού. Σερβέτας τώρα. Γιωτόπουλος για τρεις, άστοχος. Το πήθη από τον τραυματισμό του Νικόλα Κέφτα, νομίζω έχει επηρεαστεί ο κόμιτς μας τώρα. Το Βάρας, ξανά για τρεις. Λεμονίδης δεν μπορεί με τίποτα να σκοράρει, ενώ τα κάνει όλα σωστά. Στο τελικό σου κάτι συμβαίνει. Σερβέτας. Γιόγκας, ο Γιωτόπουλος για τον Γρηγοράκη. Πολύ άτσαλο το τελείωμά του. Παντελής, ο Πιτένης. Άστοχος, Γρηγοράκης στο rebound. Σερβέτας. Λίγκρις. Άστοχος. Έχουμε την μπάλα από τον Λεμονίδη. Λεωτόπουλος, Ρεβέτσας. Λεωτόπουλος, Περάση. Πάει το φάουλ. Κράζει το δικαίωμα για δύο βολές. Σερβέτας, άστοχος.
Ιωαννίδης, γρήγορο παιχνίδι, στο φάουλ. Στέθηκε ο Στασινός. Σερεβέτας, Σιόγκας, Γρηγοράκης, Σταυσινός. Καλό γύρισμα από τον Κομισμάστορα, όμως έχει κολλήσει επιθετικά. Όμως αυτό δεν το έχει εκμεταλλευτεί στο ΕΠΑΚΡΟ η ομάδα των Λεφτών Πάουλη. Από τον Επιτένη και τον Παναγόπουλο, ποιος θα κερδίσει το φάουλ και δύο βολές. Στην επίθεση των Σεν Πάουλ, Επιτένης, Παναγόπουλος. Παναγιατρής, άστοχος. Σταθινός πήρε το rebound. Πάουλ από τον Καραμπά στον Σταθινό. Είναι κλεισμένος εκεί. Η ζώνη έχει αποδιοργανώσει τον κόμμα μας τώρα, τον Σεν Πάουλη. Σιόγκας για τρεις. Άστοχος. Μόλις δύο πόντους έχουν πετύχει οι γηπεδούχοι στην δεύτερη περίοδο. Αυτά τα 8 λεπτά που παίζεται μπάσκετ. Τένις. Γουράκης όμως ήρθε στην βοήθεια και τον φιλοδόρησε με μια τάπα. Πάλι έκανε το ίδιο κόλπο η Σεν Πάουλη, 26-20, πλησιάζουν όλο και περισσότερο. Θα λέω ότι η απουσία τώρα του Νικόλα είναι καταλυτική, καθώς είναι ίδιος παίχτης με τον Παναγόπουλο και τώρα ο Παναγόπουλος δεν έχει αντίπαλο στα μέτρα του. Σπυράτος κάνει το, κάνει το λάθος, έκλεψε την μπάλα ο Λεμονίδης. Ίσως να κάνει και βήματα ο Λεμονίδης, ξανά αστόχησε. Σιόγκας, Ρεβέτας, Γρηγοράκης, 28-20, ανάσα για τον Κόμις Μάστορα. 1-20 για το τέλος, άμα θέλετε, 80 δευτερόλεπτα. Παναγόπουλος πάρει και για 3 και φτωχή, 28-23. Πειράτος από τη γωνία για 3, άστοχος. Yeah.
ξανά για τρεις. Αυτή τη φορά τον Ιερμπολ. 8 δεύτερα για τον Μεχόνο της Μάσκορα. Φαντάζομαι θα εξαπλήσει όλη την επίθεση, ώστε να μην δώσει το δικαίωμα στον Πάουλ να κάνει μια έτσι πιο καλή επίθεση. Μέτας, Πειράτος, Γιώργας, Βασινός για 3, εύστοχος! 31-23, Πιτένης, Τάρι, Αστοχή, 31-23, το ιδανικό φινάλι για τον Κόμιτ Μάστορα που δεν πήγε καλά επιθετικά σε αυτό το δεκάλεπτο, όμως έχει το συνοχτό στις αποσκευές του για το δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε τι θα συμβεί. Καλησπέρα. Το δεύτερο ημίχρονο ήδη ξεκίνησε με τον Στασινό να είναι στην παγκάρια για τον Κόμιτ Μάσφορα. Και ο Κόμιτ Μάσφορα θα ευστοχήσει στην πρώτη επίθεσή του στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Αργερινός είναι το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Κόμιτ Μάσφορα, ο οποίος για να δούμε πώς θα διαχειριστεί την την απουσία του Νικόλου που πραγματίζει και γύρισε τον ασφαλό του. Παντελής από τους Σεν Παουλί μείωσε σε 33-25. Λίγκρις, Σερεβέτας για 3. Αστοχός, δεν έχει πετύχει καλά ο Σερεβέτας. Το έχει πάρει αρκετές κατοχές πάνω του. Ωραία άμυνα από τον Λίγκρι εδώ. Πάνω στον Λεμονίδη, εξαιρετική άμυνα πάνω στον αέρα, μάλλον όχι πάνω στον αέρα. Στασινός. Αυγερινός, Στασινός, στην περιφέρεια γίνονται όλα αυτά, Σερεβέτας, κόβει ο Γρηγοράκης. Αυγερινός κάνει μια κακή πάσα. Λίγκρις, χάνει την μπάλα. Τένις, κακή πάσα. Θα γίνει το λάθος. Ναι, μόλις έκλεισε την μπάλα, αλλά θα κάνει λάθος πάσα στον Παντελή. Βρίσκει λίγο τον Παναγούπλο που είναι μεγάλο κορμί. Σουτ για 3, μπήκε και βγήκε μπαλά από τον Παντελή. Παραμένει το 33-25. Υπάρχουν αρκετά νεύρα στους Σεν Παουλί. Αυτός έχει πολύ μας ακόμα και δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει τέτοια ένταση ανάμεσα στους φιλοξενούμενους. Λίγκρις, ωραία πάσα. Στασινός, άστοχος. Διαδόμαστε τώρα για τον Λεμονίδη. Τελειώσει τη φάση, ωραία πάσα. Κονταρίδης. Ατσαλοτελείωμα, είναι και κρύος ο Κονταρίδης. Καθώς ήρθε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Σερεβέτας. Αυγερινός για 3. Αστοχός. Το 2-2 παραμένει σε αυτή την περίοδο. Ωραία πάσα στον Λιγκρή από τον Εστασινό, εξαιρετική πάσα. Time out στον Παολίου, 35-25. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Time out. Τελείωσε το time out, 35-25 για τον Κόμιτ Μάστορα, ο οποίος έχει ξεμείνει από φιλούς. Βλέπω τον Γρηγοράκη και τον Σερεβέτα να παίζουν όλο το δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε. Όχι πως και οι Σεν Παουλί δεν πάνε πίσω, καθώς ο Παναγόπουλος νομίζω θα αγωνιστεί στο
το 50% του δεύτερου χρόνου. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε στην τράση. Πιτένης πάλι από τον Έλιγκρι. Πιτένης για τον Παντελή. Το δίνει το σουτ, Παναγόπουλος. Άλλη μετά από αυτόν τον Τέμι, δεν είναι εξαιρετικές βοήθειες ο Γρηγοράκης. Διαβάζει τα πάντα. Αγόπουλος, ο Παντελής, ο Σπίτης. Και στηριχτεί το φαουλ πριν λήξει. Χρόνος. Από τη γωνία, έστοχος. 27-25. Θα να φτιάχνουν momentum πάλι οι γηπεδούχοι. Στο συν 12 είναι ξεκάθαρα πιο τακτοποιημένοι από τους Σεν Παουλί. Παντελής, ο Παναγόπουλος που δεν νομίζω να πρέπει να είναι έξω. Το σουτάρι, το Κίση, Κονταρίδη στο επιθετικό. Άλλη μια τάπα από τον Γρηγοράκη, που έχει κάνει καταπληκτική δουλειά και στην άμυνα. Η Τένις για 3. Κακό σουτ, νομίζω μπαλά πρέπει να πάρει τον Παναγόπουλο. Εκτελέσει την βολή της τεχνικής ποινής. Α, ευκολύνει. Συνεχίζεται το παιχνίδι μας μετά από έτσι μια διακοπή περίπου 5 λεπτών. Ο κόμις μας τώρα είναι μπροστά με 10 πόντους. Εδώ κάνει, εδώ γίνεται το λάθος. Για να δούμε στην Παολίτη. Τι μέταλλο έχουν τώρα τη χαρακτήρα, καθώς πρέπει να γυρίσουμε πάλι το παιχνίδι. Κοντάει νομίζω 3 δεύτερα, τι έγινε, φάουλ. 3 φάουλ, 27. Πάλι από τον Λίγκρι, είναι το τρίτο του. Τένις. Στεριόπουλος με τον Αβγερινό. Μεταρίδης με τον Φερεβέτα. Κακή πάσα. Ξαναπήρε την μπάλα όμως τυχαία. Συμφία καυτό 27. Το όριο μπήκε αυτό το καλάδι για τους Σεν Παουλί. Οι οποίοι συνεχίζουν σε άμυνα ζώνης. Αποστατική επίδεση τώρα του κόμματος μας τώρα. Η κρίση από την αγαπημένη του γωνία. Αστοχή. Γρηγοράκης πήρε το rebound. Είναι καταπληκτικός ο Γρηγοράκης. Είτε σε άμυνα είτε σε επίθεση, είναι κομβικός για την ομάδα του. 40-27. Τένις για τον Γιώργο Κονταρίδη με τον Γρηγοράκη. Ίσως να κάνει και βήματα όμως αστόχησε. Παραμένει το σύν 13 για τους γηπεδούχους. Κερινός, έχω Λίγκρι. Λίγκρι, νομίζω έπρεπε να δώσει μια πάση στον Αντιερινό, όμως αντόχησε. Δεν
Μπαίνει στο αριστερά. Πάει το φάουλ από τον Γρηγοράκη, δύο βολές. Γιώργας, Γιωτόπουλος, για τρεις. Αστοχός, δεν έχει μπει στο... Επίδεση δεν έχει μπει καθόλου. Ωραία πάσα από τον Επιτένη, την πρόλαβε ο, ο Στεριόπουλος. Δεν πάει μόνο από αριστερά, εκεί έμπλεξε με τον Σερεβέτα. Σταθινός, Γιωτόπουλος. Κοινός για τρεις, αστοχή. Πιτένης, αστοχός, Κονταρίδης. Σφαλιάρισε την μπάλα θα λέγαμε. Και γέρισε την κατοχή, Στεριόπουλος τώρα. Πάλι ο Πιτένης για τρεις. Εύστοχος. 4-31. Time out για τον Νεκομίτς μας τώρα. Τελείωσε το time out για τον Comics Master, για να δούμε τι υπόθηκε και τι θα βελτιωθεί εν ώψη του τέλους της αυτής της περίοδου. 40-31 είναι το σκορ. Στασινός, πάλι ο Λαχάς μπάλα, Γρηγοράκης, Τσιόγκας, Γιωτόπουλος, άστοχος. Δεν έχει μπει καθόλου στην, στο παιχνίδι ο Βασίλης Γιωτόπουλος και είναι ένα πλήγμα αυτό για την ομάδα του. 40-31. Τζοβάρας, νέο πρόσωπο στην πεντάδα του τον Σεν Παουλί. Τένις, ωραία πάσα, Κονταρίδης. Βήματα νομίζω έκανε. Ναι. Και έκανε ωραία δημιουργία ο Πιτένις. Σταθινός, προσποίηση, Κατόπουλος, ο Γρηγοράκης, Γιόγκα, Σταθινός. Καλή άμυνα εδώ από τους Στεν Παουλί με τον Τζεβελεκίδη. Φάουλ από τον Σταθινό, δύο βολές. Να που σιγά σιγά ροκανίζουν τη διαφορά ξανά η Σεν Παουλί. Η ζώνη τους αργίζει και αποδίδει. Γιωτόπουλος λάθος, λάθος ενέργεια. Και 15 δεύτερα, στο οποίο αν σκοράρουν οι Σεν Παουλί, τότε το μάτς ξεκινάει από διαφορετική αφετηρία στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Πιτένης, όχι, έκανε εδώ πολύ λάθος εκτίμηση. 3-2, Στασινός, έξως, 4-3-3, 4 από 30 λεπτά, τίποτα δεν έχει τελειώσει και αναμένουμε ένα πολύ κλειστό και αμφιρόπο μάτς. Λοιπόν, Σεν Παουλί έχει την πρώτη επίθεση σε αυτό το δεκάλεπτο, Παναγόπουλος επέστρεψε κιόλας.
τρία φάουλ έχει έτσι κι αλλιώς. Για να δούμε ότι αν θα περάσουν την μπάλα στην Παολή σε αυτόν. Το πάρα τώρα, Στεριόπουλος για τρεις. Έστοχος! 40-36. Και κάπως έτσι το μάτς έχει αλλάξει η φύ. Φυσικά επέστρεψε και ο Λίγκρης στην πεντάδα. Ο Κόμιτς μας τώρα, ο οποίος τώρα θα πιεστεί. Γρηγοράκης, θα γυρίσει, άσταλο το τελείωμα με το δεξί. Επιδένης ο οποίος έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Βελεκίδης, καλή βοήθεια εδώ από τον Γρηγοράκη. Λίγκρης από τη γωνία, είναι εύστοχο, 42-36. Να, ανάσα για τον Κόμιτς μας τώρα. Ο Βελεκίδης, ο Φιβένης. Περάσει με το αριστερό. Άστοχος. Λίγκρης στην γωνία, ο Γιωτόπουλος. Καλό σουτ, άστοχο όμως πάλι. Κάτω είναι το φάουλ. Όχι, οι βολές έδωσαν οι διαιτητές. Και 43-38. Δεν είναι εξαιρετικός. Ο Γιωτόπουλος θα βγει καθώς δεν έχει βοηθήσει καθόλου την ομάδα του. Και θα επιστρέψει ο Τσιόγκας. Κοινός για τον Κόμις Μάστορα χωρίς τον Νικόλα, 4 σποντί και ένας πλούς ο Γρηγοράκης. Λίγκρι, εντυπωσιακό καλάθι από τον Λίγκρι. 4-38. Παντελής. Στεριόπουλος, Κονταρίδης. Παναγόπουλος. Άστοχος. Ήταν καλή όμως η επίθεση για αυτούς στην Παολή. Ο Παναγόπουλος είναι φανερό πως δεν έχει ρυθμό. Πειράτος από τη γωνία. Κάνει airball, όμως ο Τσιόγκας θα διαβάσει το σούτ του και θα πάρει το rebound. Ο Λίγκρης ξανά, άστοχος. Ο Τένις τώρα τρέχει. Βάζει το turbo, όμως θα είναι γυρίσει αντίπαλοι του. Κακή πάσα από τον Κονταρίδη, από τον Επιτένη, που ίσως να έχει κουραστεί, Τσιόγκας. Το ταμπλό, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Ήταν σωστή επιλογή όμως. Θα μάθει και σούτερα από τα 3-4 μέτρα τι να πάει για το lay-up. Τένις, άστοχος. Δεν ξέρω γιατί η μπάλα δεν πήγαινε στον Παναγόπουλο, ο οποίος έχει σαφές μονέκτημα και στον Γρηγοράκη. Σπυράτος. Γρήγορη εκτέλεση χωρίς λόγο, 6 λεπτά για το τέλος, 44-38. Ωραία τρίπλα από τον Παντελή. Και δεις το φάουλ και βολές.
Σπίρτ Βολή. Δεύτερη. 44-39. Λίγκρις, εντυπωσιακό καλάθι, 46-39, έμεινε στον αέρα, άντεξε στους κραδασμούς και πέτυχε το τρίτο συνεχόμενο καλάθι προσωπικό αλλά και για την ομάδα του. Παναγόπουλος εδώ έκανε αυτό για το οποίο συνειδητοποιεί όλοι τώρα έπρεπε να κάνουμε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Πόσταρε τον Γρηγοράκη και σκόραρε. Αυτό πρέπει να είναι το σχέδιο των Σεντ Παολί για να πληγώσουν τους αντιπάλους τους. Πειράτος. Όχι, καλύτερη πάσα στα Σινός. Αστοχός. Λίγο έλειψε ο Γρηγοράκης να κλέψει την μπάλα από τον Παναγόπουλο. Παντελής, νομίζω θα χάσει την μπάλα από μόνος του. Συγκεκριμένα θα χτυπήσει στο αριστερό του πόδι και θα καταλήξει έξω. Βγήκε η άμυνα για τον κόμιθ μας τώρα. Από την κλασική του θέση στη γωνία είναι άστοχος. Ωραία όμως ήταν η κυκλοφορία από τους γηπεδούχους πιτένης. Σκέφτεται για το σούτ, δεν θα το κάνει όμως. Κάνει το φλόουτερ, αστοχή. Θα παίξει με τον Παναγόπουλο πιτένης, δεν καταλαβαίνει γιατί πηγαίνει σε συνέχεια ατομικές ενέργειες. 4 λεπτά, 44-39, 46 μάλλον 41, με συγχωρείτε. Όλα παίζονται. Και το συν 5 δεν λέει και πάρα πολλά πράγματα για την ώρα. Πειράτος. Άστοχος, προσπάθησε ο Λίγκρις για το εξαιρετικό rebound, δεν τα κατάφερε. Πολυμένο το σκορ εδώ και 2 λεπτά, 46-41. Παντελής για 3, σταματάει, πολύ ξαφνική ενέργεια. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζουν Σεντ Παολί με τον Παναγόπουλο, μου φαίνεται λίγο λαθασμένη η οπτική τους στον αγώνα. Όμως δεν παίζω εγώ, εκείνοι παίζουμε. Λίγκρις, Σιόγκας, Ταθινός, ωραία πάσα, Γρηγοράκης, ωραία προσποίηση. Κάνει ένα εύκολο καλά θεωρητικά, όμως πήρε το επιθετικός. Πειράτος για 3, πολύ κακή ενέργεια. Δεν ξέρω γιατί διάθηκε ο έπειρος shooting guard του κομιβάς τώρα. Παντελής. Παντελής. Και τώρα που κλείστηκε Παναγόπουλος για 2. Είναι άστοχος. Ο Γρηγοράκης ο οποίος φαίνεται πάρα πολύ κουρασμένος, όμως αντέχει. 2-25 για τη λήξη. Νομίζω ότι ένα σκοράρι εδώ ο κομισμός τώρα θα γίνει αφεντικό του παιχνιδιού και ξεκάθαρο φαβορί για τη νίκη. Πειράτος. Από δύσκολες προποθέσεις έγινε το σουτ. Λάθος από τον Πιτένη, ο οποίος έχει κουραστεί πάρα πολύ.
Ευχαριστική βολή για τους Σεν Παουλί. Το έψαχνε αυτό το τρίποντο Σπυράτος, το πέτυχε. 49-41, 1-30 για το τέλος, time out. Ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι με τον Φιτένη. Παντελής, για να δούμε αν προλαβαίνουν οι Σεν Παουλί να κάνουν κάτι. Φιτένης, εκπληκτική πασά. Πολύ ωραία αυτή, 49-43. Και το κυρίως πέτυχαν το γρήγορο καλάθι που ήθελαν οι Σεν Παουλί. Εκπληκτική πασά πάντως από τον playmaker των φιλοξενούμενων. Στασινός Λίγκρις με υπομονή. Παίζουν και λίγο με το χρόνο κομιστός και καλά κάνουμε. Λίγκρις έστοχος, 51-43. Τώρα δεν νομίζω να μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Ο Μιβάστορας ήταν καλύτερος, ήταν πιο συγκεντρωμένος και πιο ψύχρεμος από τον αντιπαλό του. Παναγόπουλος για 3, είναι άστοχος, αντί να προστάρει ο Παναγόπουλος συνέχεια. Σουτάρει τρίποντα, τέλος πάντων, Στασινός εδώ θα κάνει κάτι που δεν καταλαβαίνει στο μυαλό του, όμως η μπάλα με κάποιο μαγικό τρόπο κατέληξε στα χέρια του. Η υπόθεση νίκη έχει λήξει. Θα κάνω κανονικά έπληξη ο Κόμιτς Μάστορας. Και δεν θα κάνει επίθεση στην Παολή. 52-43. Μεγάλη νίκη για τους γηπεδούχους, οι οποίοι θα βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 11-4, ενώ οι Παολή θα πέσουν στο 15. 52-43. Αυτά από εμάς, να είστε καλά, καλό βράδυ.